και ο πνευματικός μου πατέρας, θα πρέπει να ωφελούμεθα ψυχικός και σωματικός. Κατά την περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής, ο πιστός πορεύεται, διαβαίνει και μεταβαίνει από την κατάσταση της κατασάρκα ζωής στην κατάσταση της καταπνεύμα ζωής. Η πορεία αυτή, αδέλφια μου και αδελφές μου, είναι ανάβασης. Αναβαίνει προς την Άνω Ιερουσαλήμ, πορεύεται προς τη Βασιλεία του Πατρός. Στην ανάβασή του αυτή έχει πρότυπό του τον ιστορικό Ισραηλιτικό λαό. Όπως ο ιστορικός Ισραήλ έφυγε από τη χώρα της Αιγύπτου, στην οποία ήταν δούλος, και πορεύθηκε δια της ερήμου στη χώρα της επαγγελίας, της ελευθερίας και της υιοθεσίας, έτσι και ο πιστός κινείται. Φεύγει από τη ζωή της δουλείας στα πάθη και ζητεί την πνευματική του ελευθερία με την υπακοή του στο θέλημα του επουρανίου Πατέρα. Ως πνευματική ελευθερία εννοείται αυτή η κατάσταση που περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υποτινός. Δηλαδή, όλα μου επιτρέπονται, όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτε να με κυριεύσει. Στο διδακτικό 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ο Άγιος Απόστολος Παύλος διαπιστώνει «Η γάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσε, η δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος». Όσοι δηλαδή ευρίσκονται κάτω από την κυριαρχία της σαρκός, δηλαδή της αμαρτίας, φρονούν, δηλαδή σκέπτονται, επιθυμούν, πράττουν όσα τους επιβάλλουν οι αμαρτίες. Αντίθετα, όσοι ζουν κατά πνεύμα, δηλαδή όπως θέλει ο Θεός, αυτοί φρονούν, δηλαδή σκέπτονται, θέλουν και πράττουν όσα θέλει το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο Θεός. Να λοιπόν ποιος είναι ο αγώνας για να ανέβουμε από την κατάσταση της κατασάρκα ζωής στην κατάσταση της καταπνεύμα ζωής. Όλα τα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε αυτό συντελούν, με τη συνέργεια ασφαλώς και βεβαίως της Θείας Χάριτος αυτού του Κυρίου και Θεού μας. Με ποιο τρόπο θα αγωνιστούμε? Πρώτον, πρόθυμα. Ο πνευματικός αγώνας, αδέλφια μου και αδελφές μου, η εκκλησιαστική άσκηση, τα πνευματικά γυμνάσματα, η προσπάθειά μας απαιτεί να γίνεται πρόθυμα, με προθυμία, με σφοδρή και δυνατή επιθυμία, με όλη τη δύναμη της θελήσεως, με χαρά. Αυτά σημαίνουν ότι αυτό που γίνεται με βία και καταναγκασμό από άλλους, από φόβο και απειλή, δεν ωφελεί, αλλά μάλλον βλάπτει. Έτσι εξηγείται το πρέπει. Ότι προσευχόμαστε γιατί το επιθυμούμε. Ότι νηστεύουμε επειδή το θέλουμε. Ότι ασκούμεθα στις αρετές γιατί αναγνωρίζουμε την αξία τους. Ότι τηρούμε τις εντολές επειδή συμφωνούμε με αυτές. Ότι μελετάμε το Λόγο του Θεού επειδή αναζητάμε την αλήθεια, που δεν είναι άλλος από τον Τριαδικό Θεό μας. Και πολλά άλλα που μπορεί να προσθέσουμε, εάν θέλετε. Και όλα τα πράττουμε ευχαρίστως, προθήμως, χωρίς γκογγισμούς, χωρίς πρέπει, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς να πιεζόμαστε, αγωνιζόμαστε με όλη τη δύναμη της θελήσεως και υπάρξεώς μας. Το δεύτερο. Πώς πρέπει να αγωνιστούμε? Δεύτερο. Με πρόγραμμα. Εδώ είναι που σφάλουμε πολλές φορές και επέμενε ο κατηχητής μου
και ο γεροντάς μου και ο πνευματικός μου πατέρας μου. Η πνευματική ζωή απαιτεί πρόγραμμα και συγκεκριμένες πνευματικές ασκήσεις. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει στους αγωνιστές του χριστιανικού στίβου. Για να στεφανωθεί κάποιος, πρέπει να αγωνιστεί σύμφωνα με τους νόμους της αθλήσεως. Εάν δε και αθλήτης, ου στεφανούτε, εάν μη νομίσμος αθλήσει. Οι κανόνες λοιπόν της πνευματικής ασκήσεως είναι γνωστοί σε όσους αγωνίζονται των ωραίων και καλών αυτών αγώνων. Τρίτον, με την καθοδήγηση έμπειρου πνευματικού πατέρα. Χωρίς τον έμπειρο πνευματικό πατέρα, ο αγώνας για την πνευματική ελευθερία και την Ανάσταση είναι αμφίβολος και δυσχερέστατος πολλές φορές, λόγω των παγίδων του εχθρού και πολλών άλλων αιτιών και αιτιατών. Τέταρτον, πώς αρχίζουμε τώρα όμως? Εδώ είναι. Με αυτοέλεγχο, με αυτοκριτική του εαυτού μας, στρεφόμεθα προς τα έσω της υπάρξεώς μας, δηλαδή της ψυχής μας, και ρίχνουμε μια διερευνητική ματιά στην εσωτερική κατάστασή μας. Για να το επιτύχουμε χρειαζόμαστε ησυχία. Ωραίο αυτό. Το έχουμε? Άμα θέλουμε, ναι. Ησυχία και περισυλλογή. Να μαζέψουμε τον εαυτό μας. Συγχρόνως και το φως των εντολών του Θεού και του Αγίου θελήματός Του. Γι' αυτό διαβάζουμε και μελετούμε την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Στην ησυχία, χωρίς περισπασμούς και θορύβους, εξετάζουμε τη ζωή μας με κριτήριο τον νόμο του Θεού και όχι με το κινητό μας ή το λάπτο μας ή το τάπλετ μας ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Ρωτάμε τον εαυτό μας, τι ζητεί από εμένα ο Θεός Πατέρας μου? Ζω όπως θέλει ο Θεός Πατέρας μου? Από τις απαντήσεις θα καταλάβουμε σε ποια πνευματική κατάσταση ευρισκόμαστε εμείς. Πέμπτο, μελέτη του Λόγου του Θεού και προσευχή. Μάλιστα. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε μελέτη του Λόγου του Θεού για να καθοδηγηθούμε σωστά, και προσευχή για να ενισχυθούμε από τη Θεία Χάρη. Μελέτησε την Αγία Γραφή. Περιέχει πρώτον την ιστορία της σωτηρίας. Δεύτερο, τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού Πατέρα μας για τη σωτηρία μας. Τρίτον, το Άγιο και λυτρωτικό θέλημά Του. Τέταρτον, παραδείγματα ζωής, αλλά προς αποφυγή και άλλα προς μίμηση. Πέμπτο, το μυστήριο της Θείας Αποκαλύψεως. Δηλαδή, μελέτησε βιβλία που θα σε βοηθήσουν να ανέβεις ψηλότερα από τη χαμοζωή του κόσμου τούτου. Έκτο σημείο, στο πνευματική προθυμία μας, στο πνευματικό μας αγώνα, είναι τα πνευματικά αγωνίσματα. Αγωνιζόμαστε, ένα, να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού, δύο, να κατορθώσουμε τις αρετές, τρία, να αποφύγουμε κάθε κακία, πονηρία και γενικά την πολυειδή αμαρτία. Τέταρτον, να νεκρώσουμε τα πάθη της αμαρτίας. Πέμπτο, να πράξουμε το θέλημα του επουρανίου πατέρα μας. Έκτο, να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τις βρωμιές της αμαρτίας. Έβδομο, να θεραπεύσουμε τις πληγές της ψυχής μας από τον πόλεμο της αμαρτίας. Και αυτός είναι ο πνευματικός μας αγώνας. Τα αγωνίσματα δηλαδή. Και αυτό θέλουμε και έναν έμπειρο πνευματικό πατέρα να μας βοηθήσει. Το έβδομο σημείο είναι ο Θεός Πατέρας. Ο Θεός Πατέρας μας, όταν μας βλέπει να αγωνιζόμαστε, δεν μας αφήνει μόνους. Μας ενισχύει με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, που κατοικεί μέσα μας. Για να έχουμε όμως το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να το λάβουμε πώς? Το λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στη λατρεία του Θεού και στο λοιπό πνευματικό αγώνα. Με το πνευματικό αγώνα δείχνουμε στον επουράγιο Θεό και Πατέρα την ισχυρή θέλησή μας,
να ελευθερωθούμε από την αμαρτία και τον θάνατο. Εκείνος μας στεφανώνει και μας χαριτώνει με την πλούσια χάρη Του. Το 8ο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία, αδελφοί μου και αδελφές μου, δημιουργεί το κατάλληλο πνευματικό κλίμα που διευκολύνει τον πνευματικό αγώνα των πιστών με την νηστεία, τις ιερές ακολουθίες, τα επικοδομητικά γεωγραφικά αναγνώσματα και την κατάλληλη διδασκαλία, αυτό που κάνουμε τώρα. Το ένατο σημείο για την πνευματική αυτή πορεία μας είναι ο Κύριος, μάλιστα. Ο πιστός που καλείται να αγωνιστεί έχει ενώπιό του, πρώτον οφθαλμό του, την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας, την ερχόμενη ένδοξη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ενισχύεται από το λόγο του Αποστόλου Παύλου. 1. Ότι ο Κύριος μας δείχνει συμπάθεια στους αγωνιζόμενους πιστούς, διότι δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού για να μας πλαγνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Ούγαρε έχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενο συμπαθήσε τες ασθενείες ημών. Πεπειραμένον, δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας, προσερχόμεθα ούν με τα παρησία στον θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύχαινον βοήθεια. Αυτό γράφει η προς Ρεβαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Πάμε παρακάτω όμως τώρα. Δεύτερον, ότι ο Κύριος μπορεί να βοηθήσει τον πιστό να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς της αμαρτίας, διότι έγινε σε όλα όποιος με τα αδέλφια του, ώστε να γίνει σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού. Για να συγχωρέσει, για τη συγχώρευση των αμαρτιών του λαού. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται. Να τι λέει η Αγία Γραφή, πάλι ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος. Όφεν όφιλε κατά πάντες αδελφείς ομοιωθήνε, ή να ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύς τα προς το Θεόν, εις το ηλάσκεσθε τα αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέποθεν αυτός πειραστής δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Τρίτον, ότι έχουμε γύρω μας πλήθος μαρτύρων, οσίων και αγίων που διεξήγαγαν νικηφόρα αυτόν τον αγώνα και στεφανώθηκαν. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς το λέει, τι γαρούν και εμείς, τόσο τον έχοντες περικείμενον ημίν έφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτία, δι' υπομονής τρέχομεν το προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήνης. Δηλαδή, έχοντας λοιπόν γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας την άξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Τι τελειοποιεί, το τέταρτο που έχει. Ο πιστός ενισχύεται από τον Κύριο που τον καλεί και τον διαβεβαιώνει. Και το δέκατο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θα το στεφανώσει και θα το δοξάσει τον κάθε έναν από εμάς. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανο της ζωής, θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι θα του επιτρέψει να καθίσει στο θεϊκό θρόνο για να συμβασιλεύσει με τα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος στους αιώνες. Ο Νικών, γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ο Θεολόγος, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ εγκάθι ενίκησα,
ως καγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σας χαριτώνει και να με χαριτώνει όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, έτσι στον πνευματικό μας αγώνα για αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και κάποιες ημέρες, έτσι ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά να φτάσουμε στη σταυροπροσκύνηση και μετά από εκεί να πάρουμε άλλη δύναμη και να συνεχίσουμε τον άλλο μας αγώνα μέχρι που να φτάσουμε στο Σάββατο το ευλογημένο του Αγίου Λαζάρου. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός.